Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Κάνω λίγο το ρίμπο με τα σκουλαρίκια, με συγχωρείτε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. 5 ευρώ, μοναστηράκι. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Vintage. Αφού τα αγαπώ. Έχουμε πολύ ωραίο θέμα για σήμερα. Δεν είναι έκπληξη. Σας έχω πει, σας έχω υποσχεθεί ότι θα το κάνουμε. Θα μιλήσουμε για τσάντες. Και εδώ θα ανοίξω 2 μέτωπα. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Όσο και γραφική και κουραστική να γίνω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τι τα σχολιάσετε, τι τα πείτε, εσείς πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ κτλ. Καθόλου δεν με απασχολεί. Αλήθεια, βγάλτε όλο αυτό το κακό, γιατί έχετε ένα κακό από μέσα σας. Βγάλτε το όλο προς τα έξω, ελεύθερα, γιατί εμένα δεν με αγγίζει καθόλου. Γιατί ξέρω ποια είμαι και τι κάνω και τι λέω. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τσάντες, θα μιλήσουμε πρώτα για απομιμήσεις. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί όπως είπα, γίνω γραφική. Έβλεπα κάποια αποσπάσματα. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό το βίντεο στο δικό μου κανάλι, ούτε στο δικό μου Instagram. Απλώς έχω μιλήσει σε κάποιες εκπομπές, έχω κάνει κάποιες δηλώσεις και χθες έβλεπα αποσπάσματα από αυτές τις εκπομπές και έβλεπα τα σχόλια από κάτω. Και όλες αυτές οι κυρίες να σχολιάζουν με το χειρότερο τρόπο. Αλλά δεν με απασχολεί εμένα αυτό, όπως είπα. Με απασχολεί αυτό το ερώτημα. Πού είναι το κακό να φοράμε απομιμήσεις? Πού είναι το κακό? Ολόκληρη η Βίκυ Καϊά αναρωτήθηκε πού είναι το κακό. Δεν τα αναρωτιέται η κυρία Μαρία, που δεν έχει καμία σχέση με τη μόδα? Δεν δουλεύει με τη η δουλειά της δεν είναι η μόδα? Λογικό να έχουν απορίες. Οπότε ας το ξαναπώ, ας το ξανααναλύσω, δεν πειράζει, γραφική, κουραστική, ό,τι θέλετε. Και μετά από αυτό, αφού θα το αναλύσουμε, θα πάμε στους Έλληνες δημιουργούς που φτιάχνουν handcrafted, handmade τσάντες εδώ στην Ελλάδα, πρωτότυπα σχέδια, πολύ ωραία δέρματα, με τους καλύτερους τεχνίτες και εδώ, με πολύ ωραίες ραφές, με πολύ ωραίες ετικέτες, με πολύ ωραία design, πρωτότυπα. Λοιπόν, και τα συνδυάσα έτσι, γιατί κατά τη γνώμη μου, καλύτερα παρά να δώσεις τα 500 ευρώ σε μια απομίμηση που τη φοράει Κουτσή Μαρία και η κάθε Κουτσή Μαρία, καλύτερα να το δώσεις σε ένα ξεχωριστό σχέδιο από ένα ξεχωριστό brand, από φτιαγμένο με πολύ αγάπη, με πολύ τέχνη, τεχνομοσία όπως λέγεται, με τους καλύτερους τεχνίτες όπως είπα, και να είσαι και ξεχωριστή και μοναδική. Γι' αυτό τα συνδυάσα έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο. Απομιμήσεις. Πού είναι το κακό? Ακούω αυτή η ερώτηση και μου σηκώνεται να το μαντήλι πετάει. Φεύγει το μαντήλι και είναι και ωραίο. Βίντερ και αυτό. Γκούτσι μουτσι πουτσι. Το έχω 15 χρόνια. Αλλά μου αρέσουν τα μαντήλια, ειδικά τα μεταξωτά. Έχω πάρει και με 3 ευρώ από το μοναστηράκι πάλι. Μ' αρέσουν. Τέλος πάντων, παρένθεση. Λοιπόν, πού είναι το κακό? Να, και τα σκουλαρίκια εκνευρίζονται με το που λέω πού είναι το κακό. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Με το ηθικό? Με το περιβάλλον? Γιατί κλέβουμε? Γιατί συμμετάσχουμε στην κλοπή και βλάπτουμε την οικονομία της χώρας? Εκεί θέλετε? Δεν σας αρκούν αυτά, φυσικά και δεν θα σας αρκήσουν αυτά. Πώς έλεγε και ο κύριος Πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε. Ναι, ισχύει πάρα πολύ και εδώ. Γιατί αυτά τα προϊόντα απαγορεύεται από τον νόμο. Όπως τα ναρκωτικά, όπως τα όπλα. Δεν τα πουλάνε στις Τσακάλωφ. Δεν βλέπεις εκεί γραμμάρια και γραμμές. Ούτε τις σάντες αυτές δεν τις βλέπεις σε βιτρίνες. Εντάξει, τα πουλάνε σε αποθήκες. Τα πουλάνε σε περίεργα διαμερίσματα και τα πουλάνε σε κουβέρτες. Στο Σύνταγμα. Και με το που πάει η αστυνομία, κλείνουν τα παντζούρια, τρέχουν με την κουβέρτα στην πλάτη μην τους πιάσουν, γιατί είναι παράνομα. Αν ούτε αυτό σας αρκεί, αν είναι παράνομα, δηλαδή όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρώνουν φόρους, εντάξει, δεν δηλώνουν τα κέρδη τους. Όταν εμείς αγοράζουμε,
Συμμετέχουμε. Εντάξει, μαζί κλέβουμε. Όπως πάμε σε ένα περίπτερο και δεν πάρουμε την απόδειξη. Μαζί κλέβουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Πάγκαλος, εγώ συμφωνώ 100%. Και δεν αφορά μόνο τις σάντες, γενικά σε όλα. Με τις αποδείξεις κτλ. Λοιπόν, αλλά στο δικό μας θέμα εδώ, κολλάει Γκάντι. Λοιπόν, ναι, συμμετέχουμε. Άλλο κακό. Και άλλα βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά τα πιο σημαντικά για μένα είναι αυτά. Μετά είναι το σύνδρομο της πλουσίας. Γιατί το κάνουμε αυτό? Τι θέλουν αυτές οι κυρίες? Γιατί τα αγοράζουν αυτά τα προϊόντα? Που υπάρχουν οι κατηγορίες. Δέλτα, τα φοράνε αυτές οι Bimbo. Γάμα, μέχρι εκεί φτάνουν. Δηλαδή εκεί θα φτάσουμε μέχρι από 150 μέχρι 350. Αυτή η ποιότητα. Πάμε μετά στη Β, πιο καλή ποιότητα, και πάμε στην Α κατηγορία που μπορεί να το φορέσουν και οι κυρίες που ανήκουν σε ένα social class. Έτσι. Έτσι γιατί να πληρώσουν 10 Hermes και να μην πληρώσουν μόνο τα 5 και τα 5 να τα πληρώσουν το 1 τρίτο της τιμής. Λοιπόν, αυτό λέγεται, όπως είπα, το σύνδρομο της πλουσίας, της wannabe πλουσίας. Δηλαδή, θέλουμε να ανήκουμε σε ένα social class στο οποίο δεν ανήκουμε. Γιατί αν ανοίγαμε, τα παίρναμε τα original. Ναι. Θέλουν να δηλώσουν ότι έχουν λεφτά. Λεφτά τα οποία δεν έχουν. Έτσι. Μπορεί να τρώνε μακαρόνια όλη την εβδομάδα, αλλά τους βλέπεις με την Hermes. Κορίτσια, εσείς οι influencers, θα με συγχωρέσετε. Γιατί με κρίνατε για την ερώτηση που έκανα, την δουλειά κάνετε. Από τις κρέμες, τα giveaways, κρέμες, σαμπουάν και σεραφάκια στο Instagram, δεν βγαίνουν τα 16.000 και 20.000 σε μια Hermes. Και οι περισσότεροι από εσάς έχετε περισσότερες και από το Λάκι. Έχετε το Λάκι, τα φτιάχνουν. Οι περισσότερες από την κυρία Αγγελοπούλου, που έχει μια οικονομική δυνατότητα να αγοράσει όσα θέλει. Ναι, έχετε μια για το σκυλάκι σας, έχετε μια για την γάτα σας, έχετε άλλη μια για τη λαϊκή. Ναι, δεν βγαίνουν τα λεφτά. Δεν ξέρω πώς να το πω έτσι, να είμαι κομψή στα λεγόμενό μου για να μην είμαι, ξέρεις, απότομη, γιατί είμαι της κομψής, στο σαν λέω, μου σηκώνεται τρίχα κάθε φορά που σχολιάζω αυτό το subject. Αλήθεια, στεναχωριέμαι τόσο πολύ. Ναι, δεν βγαίνουνε. Δεν μπορείτε να έχετε τόσα πολλά. Δεν μπορείτε. Και θέλετε να δηλώσετε ότι έχετε λεφτά. Βρέχουν λεφτά. Από τον ουρανό βρέχουνε και εσείς παίρνετε όλες αυτές τις σάντες που έχουν απαγορευτικές τιμές για μένα. Μιλάω προσωπικά για μένα, εγώ δεν έχω Hermes, μακάρι να είχα. Αν και θεωρώ ότι είναι από μια ηλικία και μετά αυτές οι σάντες που μπορεί να την κρατήσει μια γυναίκα. Δηλαδή όταν μια τσάντα κάνει 50.000 ευρώ μπορεί να την κρατήσει μια γυναίκα που έχει ένα background από πίσω, που έχει μια δουλειά, που έχει τέλος πάντων ένα CV που μπορεί να υποστηρίξει να φορέσει αυτή τη τσάντα. Ακόμα και αν είναι η δουλειά του άντρα της, δεν μας απασχολεί και δεν σχολιάζουμε αυτό. Γιατί για να είναι ζευγάρι, είναι μαζί τα έχουν τέλος πάντων τα λεφτά. Οπότε δεν έχει σημασία. Και ας είναι νοικοκυρά στο σπίτι. Δεν με απασχολεί καθόλου. Λοιπόν, δεν μπορείτε να τα έχετε, οπότε θέλετε να δηλώσετε ότι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, ότι έχετε λεφτά, ότι κάνετε πολύ glamour ζωή. Δεν έχετε. Φαίνεται από μακριά, γιατί παίρνετε και τις κακές ποιότητες. Μετά πως έτσι μπορείτε να βλάπτε και το οίκο. Δεν καταλαβαίνετε, μα πώς γίνεται να βλάπτει ολόκληρη επιχείρηση που βγάζει δισεκατομμύρια, όπως το Chanel. Η Chanel και η κάθε Chanel και η Hermes και όλες και η Louis Vuitton που ασχολείται πάρα πολύ σοβαρά με αυτό, πλέον έχουν κονδύλια, έχουν budgets για να πολεμάνε τις απομιμήσεις. Ναι, όπως ακούσατε, παλιά αυτά τα κονδύλια, τα budgets τα είχαν για τις διαφημίσεις. Πλέον τα έχουν για να καταπολεμάνε αυτή την βιομηχανία. Ναι, τι παράνομη.
Αλλάζουν συνέχεια οι καημένοι, τους κωδικούς μέσα, τον τρόπο πώς το φτιάχνουν, τις κλειδαριές, τις στραφές, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, για να μπορείς να σε χωρίσεις πιο εύκολα, που δεν είναι εύκολο να σε χωρίσεις τις άντες. Γιατί σας είπα, υπάρχουν και α κατηγορία που είναι πάρα πολύ ακριβές, εκεί που τα πουλάνε κρυφά κτλ. Πρέπει να ξέρεις τους ανθρώπους αυτούς. Αγοράζουν και κυρίες που έχουν οικονομική δυνατότητα. Κακός. Εγώ τα αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα να βγω έξω και να κρατάω μία απομίμηση. Να μπω σε ένα κατάστημα, φανταστείτε να πάω σε Dior και να κρατάω μία Dior fake. Εκεί να ανοίξει και να με καταπεί. Καλύτερα να φοράω Zara. Μάρα μαγαζάρα. Εντάξει. Αλλά όχι Zara, προτιμώ σχεδιαστές που έχουν πολύ ωραίες τιμές και πολύ ωραίες ποιότητες. Λοιπόν, δεν θέλω να το αναλύσω άλλο. Νομίζω ότι αυτά τα έπρεπε να φτάσουν. Και να μην υπάρχει αυτή η ερώτηση που είναι το κακό. Σας παρακαλώ, είμαι λίγο πιο έντονη σε αυτό, γιατί είναι κάτι που με έχει κουράσει και έτσι με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Και θέλω να το καταλάβουμε αυτό. Ελπίζω να ήμουν κατανοητή. Και όπως είπα, σχολιάστε ό,τι θέλετε. Εσείς, ειδικά οι κυρίες που κρατάτε απομιμήσεις, που δεν θέλετε να φύγετε από το social class, που δεν ανήκετε ούτε σε άλλος, ελεύθερα. Στα μόνο μην βρίζετε, γιατί αν βρίζετε αυτά τα σβήνουν, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στους Έλληνες σχεδιαστές. Έχω κάνει τη λίστα μου, όπως είπα. Και έχω βρει πολύ ωραία brands. Μερικά τα ξέρω, όπως είπα, μερικά δεν τα ήξερα, τα ανακάλυψα. Δεν είναι πληρωμένο βίντεο, μην το ξαναπώ. Δεν κάνω διαφήμιση, το κάνω με πολύ αγάπη και επειδή αξίζουνε. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το καλύτερο brand που έχει κάνει ένα όνομα και στο εξωτερικό, που χρησιμοποιεί, που φτιάχνει, ξέρεις, γιατί και το δέρμα το φτιάχνει, δεν ξέρω πώς να τα πω στα ελληνικά, με ένα ειδικό τελί, μια τεχνοδοσία, πώς λέγεται, τελί γνώσεις πάνω σε αυτό να το φτιάξουν. Η καλύτερη είναι βέβαια στην Φλωρεντία, οι καλύτεροι τεχνίτες, αλλά έχουμε και εμείς εδώ. Και αυτή είναι καλή στα crafts. Έχουν δικά τους σχέδια, έχουν βάλει signature πάνω στα σχέδια τους, το βλέπεις από μακριά και λες αυτό είναι καλύστα, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, να έχουν προσωπικότητα τα προϊόντα και να αναγνωρίζεις το brand χωρίς να γράφει τεράστια ταμπέλα. Θα μιλήσουμε και για τα logos κάποια στιγμή, γιατί και τα logos που φοράτε τεράστια και αυτό το ίδιο, είναι την ίδια κατηγορία με τις απομιμήσεις. Θέλουμε να δηλώσουμε κάτι, τα λεφτά βρέχουν. Σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, Calista Crafts. Αντί να δώσεις 500 ευρώ για μία απομίμηση, λοιπόν, καλύτερα να δώσεις η Calista, θα πας στο εσωτερικό και σε πληροφορώ, θα σε σταματήσουν στον δρόμο και θα σε ρωτήσουν τι είναι τσάντα που φοράς. Να θες να είσαι μοναδική και να θες να προκαλέσεις αντιδράσεις. Ακόμα και με τα μάτια. Να σε ρωτάνε με τα μάτια τι είναι αυτό που φοράς. Wow, πόσο ωραίο είναι. Σε χωρίζουν τα σχέδιά της. Έχω σβήσει από τη λίστα μου, έχω βρει και άλλα brands, αλλά μοιάζανε αρκετά, έχουν αντιγράψει, γιατί είναι η πρώτη. Είναι το πρώτο brand που τα έχει φτιάξει. Θα τα δείτε όλα τα ονόματα, θα τα βάλω κάτω. Μην μου πείτε για μοντάζ, δεν ξέρω να κάνω μοντάζ, δεν ξέρω να κάνω κολλάζ. Είμαι μακριά, δεν είμαι στην Αθήνα, η ομάδα μου είναι στην Αθήνα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Όλα τα ονόματα τα γράφω και στο YouTube, ένα κλικ από κάτω κάνετε και στο Instagram θα τα βάλω. Με tags. Δεν είναι πυρηνική, δεν μιλάω για πυρηνική. Εύκολα κάνει πάνω στο όνομα και σε πάει στο συγκεκριμένο brand. Λοιπόν, Calista Crafts. Καλύτερα από να δώσεις 500 σε απομίμηση, καλύτερα να δώσεις αυτήν εδώ για να είσαι μοναδική. Τα πάμε. Λοιπόν, πάμε στην Ερμίνα, που κάνει πάρα πολύ ωραία κοσμήματα. Αλλά κάνει και ωραίες τσάντες ψάκινες. Γιατί όλες έχετε τρελαθεί με τα Καλγκάια. Ωραίο brand, δεν λέω. Αλλά παραμένουμε Ελλάδα, όπως είπαμε. Και σταματήστε να αγοράζετε, έχει βγάλει και απομίμηση και σε αυτό. Υπάρχουν παντού στο μοναστηράκι και τα λοιπά, τα πουλάει σε κάθε γωνία. Η συγκεκριμένη κάνει πάρα πολύ ωραία ψάκινα, μοναδικά, ωραία να τα κρατάς και να είσαι σε χωριστή. Δείτε τα και τα κοσμήματα.
Θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο, ακουσμήματα. Κουρελού. Μου το έχουν συστήσει 2-3 φίλους. Τα έχω δει και εγώ στη Μύκονο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σοβαριστά και αυτά. Είναι πρωτότυπα. Δείτε τα. Ξέρεις, αυτό είναι ανάλογο και με τον γούστο, το καθενό, του καθενού του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Juice Dion. Εντάξει, η πρώτη κυρία φαίνεται ότι είναι κομψότατη, ότι έχει πολύ ωραίο γούστο. Εντάξει, η αισθητική της είναι αλφα ποιότητας, δεν το συζητώ. Φτιάχνουμε και ωραίες σάντες. Juice Dion, λοιπόν, ανήκει της πρώτης κυρίας, αν δεν το ξέρετε. Λοιπόν, μεράκι, πάρα πολύ ωραίες, έχω και εγώ μία κόκκινη, με το ξύλινο αυτό το χεράκι, πάρα πολύ ωραία, νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ και έχει και σε πολλά χρώματα και αυτή έχει δικό της print, δηλαδή φαίνεται η τσάντα της από μακριά ότι είναι αυτό, δικό της. Λοιπόν, πολύ ωραίο, μπράβο. Μπερθολότη, πολύ ωραίες και αυτές. Περιμένετε γιατί είμαι και λίγο γαβή. Λοιπόν, Μαλβές, ωραίες, πολύ ωραίες. FRNC, λοιπόν αυτή είναι, έχει ποικιλία και για πιο νεανικές ηλικίες και για πιο κυρίες κτλ. Πολύ καλές τιμές, πολύ ωραία ποιότητα, να τα δείτε. Έχω πάλι και πιο ακριβά και πιο φθηνά για όλα, είναι για όλες τις τσέπες, έτσι. Και όταν έλεγα πριν για τις απομιμήσεις, το ξαναλέω, δεν λέω να αγοράζετε τα αφεντικά, δεν είναι αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω, ναι. Ο καθένας ό,τι αντέχει τσέπη του, αλλά να είσαι μοναδικός, να αγοράζεις original. Υπάρχουν σχεδιαστές που δίνουν όλη του την αγάπη στο προϊόν που φτιάχνουν και το φτιάχνουν με πολύ καλές προδιαγραφές. International προδιαγραφές, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ιρίδε δε Πόρτο, που έχω πει και στα παπούτσια. Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι ότι τα έχω φορέσει και σας τα λέω. Έχω 2 τσάντες της και τις 2 τις έχω φορέσει. Τη μία το καλοκαίρι, λυπάμαι που δεν τα έχω μαζί μου να σας τα δείξω, με έχει ρωτήσει όλος ο κόσμος, είναι ροζ μικρή με σκοινιά που κρέμονται, πολύ ξεχωριστό σχέδιο, ήταν αρκετά οικονομική για αυτό που αξίζει, με έχει ρωτήσει όλος ο κόσμος τι είναι, τι brand είναι. Δεν σας κάνω πλάκα, ξέρετε ότι πάντα λέω με ειλικρίνεια ό,τι πιστεύω, δεν είναι πληρωμένο βίντεο, το ξαναλέω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης μου έχει δώσει ένα φάκελο με πώς το λένε, κόλλησα τώρα, ένα μαύρο φάκελο κροκό με ψεύτια, πώς το λένε, σαν άχυρα είναι, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά στα ελληνικά, κόλλησα λίγο τώρα, φοβερό, αυτό το πήρα στο Βερολίνο, στο Fashion Week. Πραγματικά με σταματάγανε στον δρόμο και με ρωτάγανε τι είναι αυτή η τσάντα. Τι άλλο να σας πω δηλαδή. Με τιμή που τα έπαιρνε στην γάμα κατηγορία από μίμηση. Εντάξει. Σας λέω, εγώ προτιμώ να με ρωτάνε, να ρωτήσουν τι είναι αυτό, παρά να βλέπουν μπούτσι 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 και να είναι από μίμησης. Λοιπόν, ψάξτε την. Όλα αυτά τα όνομα, σάστε τα μην θυμηθείτε. Δεν λέω κάτι που δεν ισχύει. Δεν έχω κανένα κέρδος από αυτό. Λοιπόν, Νίκα. Πάρα πολύ ωραία. Χρησιμοποιεί πολύ το plexiglass. Φτιάχνει clutches και handbags και για τον νόμο. Πάρα πολύ ωραία. Ξεχωριστά και τα δικά της. Η Ουρανία που φτιάχνει αυτά τα τρομερά plexiglass clutches που είναι international πλέον το brand, τα άλλα φτιάχνεται στην Ελλάδα, τα βρίσκει σε μεγαλύτερα καταστήματα στο εξωτερικό, τα έχουν φορέσει πολλές διάσημες, κάνουν
Τη μισή τιμή από ότι τα έκανε ένα πιο international brand, τύπου ένα κλάτσι plexiglass, ας πούμε Jimmy Choo, τα έκανε 1600 ευρώ, τα δικά της κάνουν 800 ευρώ, είναι όμως φανταστικά, έχει πρωτότυπα σχέδια και αξίζει, αν θες ένα βραδινό καλό κλάτσι, αξίζει πάρα πολύ. Το ξαναλέω, παρά να δώσεις σε απομίμηση, καλύτερα να μαζεύεις λεφτά και να πάρεις ένα καλό και ξεχωριστό πράγμα, εντάξει, λοιπόν. Μαρίνα Ραφαέλ είναι μισή Ελληνίδα, οπότε θα την αναφέρω. Είναι ξεχωριστό το brand, το καταλαβαίνεις από μακριά. Έχει αφήσει και αυτή το print της πάνω στα σχέδια. Το βλέπεις από μακριά και λες είναι Μαρίνα Ραφαέλ. Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν οι ποιότητες, δεν θα μιλήσω για ποιότητες εδώ, το ράψιμο, το μέσα, τα έχω δει, το μέσα, το από μέσα, το πόσο σημαντικό είναι και αυτό, έτσι. Όλα τα details είναι σε κάθε, με τη λεπτομέρεια. Τα φτιάχνει με τους καλύτερους τεχνίτες, εκείνη τα φτιάχνει στη Φλωρεντία, αλλά τα πουλάει εδώ και τα ξέρουμε όλοι, τα υποστηρίζει πάρα πολύ εδώ. Λοιπόν, ποια άλλη έχουμε, νομίζω ότι δεν έχω κάποια άλλη. Αυτές ήταν τα περισσότερα brands. Με συγχωρείτε για τα λάθη που κάνω. Αυτό το βίντεο πάει κομμάτι έτσι, μονοκόμματο, δεν κόβουμε τίποτα. Οπότε λογικό είναι να κάνω και 1, 2, 3, 4, 5 εκατολατάκια. Ναι, λοιπόν, με πολύ αγάπη το έκανα αυτό το βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο, μάλλον τα κάνω για μαγιό, για το κάθε body type, πώς σας φαίνεται. Ωραίο δεν είναι, πάλι με Έλληνες σχεδιαστές, ναι, στηρίζουμε Ελλάδα, power.